ξέρω πώς το λέει ο Σάκης μας. Έτοιμοι! Να τα σχολιάζουμε. Έτοιμοι. Στα backstage του τρίτου live του X Factor βρέθηκε η κάμερα του Happy Day και ο Χάρης Λεμπιδάκης. Το X Factor το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Απολαμβάνω πραγματικά να βρίσκομαι πάνω στο σκηνή του X Factor, απολαμβάνω να βλέπω τα παιδιά να διαγωνίζονται, απολαμβάνω την επικοινωνία μου με τον κόσμο, με την κριτική επιτροπή που φέτος όντως είναι διαφορετική, έχει αλλάξει. Όμως τα ξέρω τα παιδιά, είμαστε φίλοι, με τον Μπάμπη και τον Γιώργο Παπαδόπουλο που γνωριστήκαμε φέτος, αλλά είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και οι δύο. Νιώθεις εσύ φέτος ότι είσαι καλύτερος πάνω στην πίστα? Γιατί πίστα είναι και εδώ. Ναι, νιώθω ωραία, νιώθω κανονικά, νιώθω ωραία, όπως πάντα. Και κάνω πράγματα τα οποία τα αγαπώ. Δεν είναι προγραμματισμένα αυτά, τα τονίζουμε. Πώς να μην αισθάνεσαι ωραία με όλο αυτό το δεν κόσμο. Το έχεις συνηθίσει, Σάκη μου, μετά από τόσα χρόνια αυτή την αγάπη, τη λατρεία, την υπερβολή πολλές φορές που μπορεί κάποιοι να πούνε στις αντιδράσεις του κόσμου. Νιώθεις αμήχανα. Συνηθίζεται η αγάπη. Είναι κάτι το οποίο όσο και να μας δώσει κάποιος, δεν είναι ποτέ αρκετό. Και το γάμο σου. Πώς νιώθεις που η αντίστροφη μέτρηση και σε αυτό το σημαντικό γεγονός της ζωής σου έχει ήδη ξεκινήσει? Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που θα μας γεμίσει ωραίες αναμνήσεις και εμένα και την Κάτια, αλλά και τα παιδιά μας. Αυτή τη μέρα θα τη μοιραστείς και μαζί μας με τους δημοσιογράφους, τα μίντια και τους φωτογράφους? Με κάποιο τρόπο φαντάζομαι ότι ναι, όπως μοιράζουμε όλη τη ζωή πλέον τα τελευταία 26 χρόνια. Νομίζω και αυτό με κάποιο τρόπο θα το μοιραστούμε, ναι. Ευχαριστώ, Ευαγγελία. Και να ξέρεις, μας έχεις πείσει ότι είσαι απόλυτα φυσική ξανθιά. Δεν με άκουσε. Δεν πειράζει. Ίσως καλύτερα. Κάτι σου είχε πει και για το μαλλί σου, για το ξανθό μαλλί, δεν ξέρω τι είχε πει. Γιατί το είπε αυτό για το ξανθό μαλλί? Δεν ξέρω, για πες μου. Δεν ξέρω, τι εννοείς? Κανείς δεν ξέρει. Ας μας πει ο Σάκης λοιπόν, να το φωνάξουμε εδώ να μας απαντήσει. Του χρόνου τι κάνουμε? Συζητάμε διάφορα, αλλά επειδή ακόμη πολλά πράγματα είναι στον αέρα, θα δείξει. Ο Σάκης, σε καλέσει στο γάμο του? Ναι, με κάλεσε, βέβαια. Σε κάλεσε? Βεβαίως. Τι δώρο θα του κάνεις? Δεν ξέρω ακόμη. Είναι ένας γάμος που λίγο το δώρο σε δυσκολεύει. Είναι και η τέταρτη φορά που το κάνω, οπότε μάλλον είναι λογικό να έχω λίγο παραπάνω άνεση. Νιώθω καλά, νιώθω πολύ καλά με τους ανθρώπους γύρω μου. Είναι ένας πολύ καλός φίλος και πολύ πολύ καλός συνεργάτης, οπότε για μένα αυτός είναι ο Σάκης. Στο γάμο σένα σε κάλεσε? Τι λες εσύ? Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλεσμένοι. Και εγώ, τι εννοείς, ναι, φυσικά. Εσύ ονειρεύεσαι τον εαυτό σου, νυφούλα ή... Μπα. Όχι. Αφού έχω γίνει, μια φορά το έχω κάνει, ήμουν ανήφη, έχω βάλει το νηφικό μου, έχω πάει και στην εκκλησία. Όλους και καλή πολύ. Επιτυχία απόψε. Σας εύχομαι κάθε καλό και όπως είναι και στην γειτονιά μου, με έναν πόνο. Να είστε καλά. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Μου ευχήθηκες και με το καλό εσύ για την Κοσιόνη. Ναι, βέβαια. Τόλμησες, είσαι το πρώτο πρόσωπο, ναι, που on air στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο Τολμόνικα. Όχι, το είπαμε με πάρα πολύ καλοσύνη και με πάρα πολύ καλή πρόθεση. Πιστεύω ότι όπως είμαι, ξέρεις πολύ καλά πώς είμαι, και έξω από τις κάμερες, το ίδιο είμαι και στις κάμερες. Αυτό δηλαδή σε ένα μέτρο, έτσι, προς Θεού. Αλλά από εκεί μετά πιστεύω ότι ο κόσμος μέσα από το X Factor, μέσα από την τηλεόραση, γνώρισε περισσότερο τον Γιώργο, τον Μαζονάκη. Κάτι που εγώ ήμουν και πριν έτσι. Απλώς ο κόσμος δεν το ήξερε. Σάκης παρουσίασης, πώς το βλέπεις? Θεός, λαμπερός. Δίνει όλη την ένταση στο παιχνίδι, όλη την ενέργεια. Δεν έχω λόγια. Παντρεύεται σε λίγες. Παντρεύεται σε λίγες. Ναι. Σε κάλεσε. Είμαι καλεσμένος, δεν στο κάνω. Άτα, όλοι είστε καλεσμένοι τελικά. Ναι, ναι, θα πάμε. Δείτε πώς θα πάμε. Δώρο. Το σκέφτομαι τώρα, δεν ξέρω τώρα τι να πάρει στο Σαγκυρουβά δώρο. Τι να το λέμε, να του γράψω ένα τραγούδι. Λες. Ναι, μακάρι να το πάρει όμως. Ελπίζω να μην το γυρίσει πίσω. Πρόταση από την κάμερα του Happy Day είναι αυτό. Ναι, ναι, Σάκη στο γάμο θα σου φέρω εδώ ένα τραγούδι. Πώς είναι η εμπειρία? Ωραία, πολύ ωραία. Πρωτόγνωρη για μένα. Μετανιώνετε, έχουμε φτάσει στο δεύτερο, δεν το live. Όχι. Με τους συναδέλφους εδώ. Μια χαρά, φιλαράκια όλους. Ο Σάκης σαν παρουσιαστής. Σούπερ. Επειδή αυτά τα παιχνίδια έχουν και λίγο πολλές φορές ίντριγκα, διαμάχες για να υπάρχουν. Δεν έχει, δεν έχει τέτοιο αυτό. Εδώ δεν έχει τέτοιο. Ίντριγκα δεν υπάρχει. Ρωτάτε την τηλεθέαση? Όχι. Όχι. Ο Σάκης σας κάλεσε το γάμο? Βεβαίως, βεβαίως.
Θα τον τιμήσετε. Εννοείται. Λοιπόν, μου αρέσει ο Μπαμπιστόκας, βγάζει αυτή τη μαγιά που είναι έμφυτη, είναι...